του ανθρώπου. Αλλά από εκεί και πέρα είναι πάρα πολλά πράγματα. Είναι υπάρχει κοινωνική διάσταση, η οικονομική διάσταση, η αισθητική, πολλά. Αλλά ένα από αυτά τα πολλά είναι και τα θέματα της οικολογίας. Λοιπόν, η οικολογία, για να γυρίσω στην πρώτη μου σκέψη, ας πούμε, το τι είναι η οικολογία, είναι βασικά το να σχεδιάζεις με γνώμονα τις ανάγκες τούτου του πλανήτη, ο οποίος δεινοπαθεί και ο οποίος σίγουρα όλα τα φαινόμενα που συμβαίνουν είναι όλο και επιταχυνόμενα. Πριν από χρόνια δεν υπήρχε καμία γνώση για αυτά τα θέματα. Τώρα, όσο περνάει ο καιρός, αυτά τα θέματα γίνονται πιο γνωστά και στο ευρύτερο κοινό, αλλά και σε εμάς, ας πούμε, τους αρχιτέκτονες, τους μηχανικούς, διότι είναι υπόθεση όχι μόνο του αρχιτέκτονα. Το να κάνεις ένα κτίριο είναι μια σύνθετη διεργασία που συμβάλλουν πάρα πολλές ειδικότητες. Αλλά και ο ρόλος του εργοδότη είναι εξαιρετικά σημαντικός. Λοιπόν, θα έλεγα ότι είναι θέμα γνώσης. Κάθε πληροφορία είναι σημαντική. Έχουν αλλάξει τα πράγματα. Έχουμε πολύ δρόμο ακόμη και δεν μπορούμε να πούμε ότι ο τόπος μας δυστυχώς έχει φτάσει ακόμη και στο επίπεδο γνώσης και ευαισθησίας που έχουν φτάσει άλλοι τόποι. Η ενημέρωση είναι θέμα παιδείας. Η πιο σημαντική, νομίζω, επένδυση που μπορεί να κάνει κανείς σαν κράτος, σαν άτομο, σαν κοινωνία, είναι η παιδεία. Λοιπόν, μέρος αυτής της παιδείας είναι και τα θέματα οικολογίας. Όλοι ευθυνόμαστε. Νομίζω ότι ο δάσκαλος πρέπει να ενημερώσει το παιδί από το νηπιαγωγείο. Στο αν υπάρχουν αρκετοί Έλληνες εξειδικευμένοι αρχιτέκτονες και υπόλοιποι μηχανικοί που να μπορούν να σχεδιάσουν βιοκλιματικά κτίρια ή όχι, θα έλεγα σαν προβληματισμό είναι περίπου το ίδιο αν υπάρχουν αρκετοί λογικοί Έλληνες. Μία από τις βιοκλιματικές δημιουργίες του Αλέξανδρου Τοπάζη είναι το προσχολικό κέντρο νηπιαγωγείο για τα παιδιά των υπαλλήλων της Τράπεζας της Ελλάδος. Είναι το δεύτερο βιοκλιματικό έργο του Αλέξανδρου Τοπάζη, ο οποίος πρόσφατα τιμήθηκε και από το Μουσείο Μπενάκη για το αρχιτεκτονικό του έργο. Και συχνά το επισκέφτονται το σχολείο μας φοιτητές της αρχιτεκτονικής για τον βιοκλιματικό του σχεδιασμό. Θεώρησα ότι ήταν ανάγκη να εφαρμόσω αυτά τα οποία πίστευα και φυσικά ακόμη πιστεύω. Το κτίριο αυτό έχει οκτάγωνες τάξεις. Οι τείχοι του που κοιτάζουν προς τον νότο συλλέγουν την ηλιακή ενέργεια και από εκεί και πέρα αποδίδεται με ακτινοβολία μέσα στο χώρο. Έχει φυσικό αερισμό, έχει ανεμιστήρες, έχει αυτά που κάνουμε και σήμερα. Τα παιδιά βεβαίως ευχαριστούνται στο χώρο αυτό που ο Αλέξανδρος Τοπάζης έχει δημιουργήσει, διότι με τα μεγάλα ανοίγματα που έχει, τα μεγάλα παράθυρα, έρχονται σε άμεση επαφή με την φύση, η οποία θεωρείται για τους εκπαιδευτικούς, για το παιδαγωγικό κομμάτι, πηγή ζωής, αλλά και απαραίτητη βάση ευφυΐας για την ανάπτυξη του παιδιού. Γιατί οι μικροί πολίτες πρέπει να εξοικειώνονται από αυτή την ηλικία με τις συνθήκες που απορρέουν από τις αξίες της οικολογικής δόμησης και του σεβασμού στο περιβάλλον. Θεωρώ ότι για ένα παιδί από αυτή τη μικρή ηλικία το να εκτεθεί σε αυτά τα πράγματα και να μπορεί να τα καταλάβει, το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί νομίζω με τη σειρά του πιθανόν αυτό το παιδί για όλη τη ζωή πρώτα απ' όλα θα είναι πολύ πιο ευαίσθητο σε αυτά τα πράγματα και δεύτερον με τη σειρά του θα μπορεί ίσως να εκπαιδεύσει και τους γονείς του. Υπάρχει αυτή η ευχέρεια τα παιδιά να έχουν άμεση πρόσβαση στον κήπο και στο χώμα και στη φύση. Μας βοηθάει λοιπόν πάρα πολύ αυτό στο να υλοποιούμε αυτό το πρόγραμμα το περιβαλλοντικό που καθημερινά προσπαθούμε να κάνουμε πράξη σε αυτό το χώρο. Βεβαίως το ευχαριστούνται όχι μόνο τα παιδάκια που φιλοξενούνται στο προσχολικό κέντρο του Ταμείου Υγείας της Τράπεζας Ελλάδος, αλλά και οι εργαζόμενοι σε αυτό, διότι και οι εργαζόμενοι εργάζονται σε ένα χώρο χαρούμενοι, σε άμεση επαφή με την φύση, σε ένα περιβάλλον
που θα έλεγα ότι είναι ιδανικό και λίγοι ίσως εργαζόμενοι το απολαμβάνουν. Νομίζω ότι το περιβάλλον στο οποίο ζουν και ειδικά στις μικρές ηλικίες διαμορφώνει 100% την αισθητική ανάπτυξη των παιδιών και τα επηρεάζει πάρα πολύ. Χουσίν και ισχού να πελεύσετε. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως είμαστε φτιαγμένοι από πυλό. Και όσο μαθαίνουμε τον πυλό, όσο ερχόμαστε σε επαφή με το χώμα, ερχόμαστε σε επαφή με την καταγωγική μας ρίζα. Αποκτάμε ταπεινότητα και κυρίως αυτογνωσία. Το 20% των σπιτιών του πλανήτη είναι φτιαγμένα από πυλό. Μια ομάδα νέων ανθρώπων προσπαθεί να κάνει συνείδηση στη χώρα μας την κατασκευή σπιτιών με χώμα και πιο συγκεκριμένα ένα μείγμα που διεθνώς ονομάζεται COB. Πάνω απ' όλα όμως θέλουν να προωθήσουν τις αξίες της φυσικής δόμησης. Πριν πούμε τι ακριβώς είναι το COB, θα είναι καλό να σου πω ότι το COB γενικά εντάσσεται μέσα στα γενικότερα πλαίσια της έννοιας που λέμε φυσική δόμηση. Η φυσική δόμηση γενικά τι είναι για μας? Είναι ένας τρόπος με τον οποίο μπορείς να χτίσεις χρησιμοποιώντας τα υλικά τα οποία έχεις γύρω σου, φυσικά υλικά, και έχοντας το ελάχιστο οικολογικό αποτύπωμα. Τέτοια υλικά μπορεί να είναι το χώμα, μπορεί να είναι η πέτρα, μπορεί να είναι το ξύλο, μπορεί να είναι το οτιδήποτε. Και φυσικά η φυσική δόμηση είναι αδερφούλα, ας πούμε, τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική. Το COB είναι ένα μείγμα από πυλό, άχυρο, άμμο, νερό και γιδόμαλο. Ο πυλός ουσιαστικά είναι κοινό χώμα που υπάρχει παντού. Αυτό το μείγμα πλάθεται με χειροκίνητες μεθόδους, με τα χέρια ή με τα πόδια, το πατάμε δηλαδή ουσιαστικά, και κάνουμε κάποιες μπάλες με τις οποίες, τοποθετώντας τη μία πάνω στην άλλη, χτίζουμε τελικά την κατασκευή την οποία επιθυμούμε. Το τι αντοχή έχει αυτή η κατασκευή είναι κάτι που ο χρόνος από μόνος του μπορεί να μας το πει. Και το γεγονός ότι υπάρχουν σπίτια από πυλό ακόμα και στην Ελλάδα και γύρω μας, τα οποία ζουν 200 ή 250 χρόνια. Στην Αγγλία, μάλιστα, υπάρχουν τέτοιες κατοικίες 500 ετών, οι οποίες μάλιστα τελευταία έχουν πάρει και πάρα πολύ μεγάλη αξία. Μπορούμε να φτιάξουμε οτιδήποτε σπίτι επιθυμούμε. Φυσικά, καλό είναι το σπίτι γενικά από το COB να κινείται σε μικρούς χώρους. Και αυτό έχει να κάνει όχι με τις δυνατότητες του υλικού κυρίως, αλλά με το τι πιστεύουμε εμείς ότι είναι η έννοια το σπίτι. Για μας ο άνθρωπος δεν είναι κατασκευασμένος να ζει μέσα στο σπίτι όλη την ημέρα. Το σπίτι είναι μία φωλιά. Να περνάς το βράδυ σου, να περνάς τις κρύες νύχτες του χειμώνα, ας πούμε, και συνεπώς ο άνθρωπος δεν χρειάζεται κάτι πολύ μεγάλο για να ζήσει. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα είναι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στο χτίσιμο ενός τέτοιου σπιτιού. Αν είμαστε 30 άνθρωποι, θα το χτίσουμε πολύ πιο γρήγορα. Αν είμαστε 2. Συγκριτικά με τις κατασκευές τις οποίες ήδη υπάρχουν, το κόστος είναι ασύγκριτα πιο χαμηλό. Πρώτον, γιατί προσφέρουμε εμείς οι ίδιοι ένα μεγάλο κομμάτι της εργασίας και άρα εξοικονομούμε τρομερά κόστη. Και δεύτερον, γιατί τα πρόσθετα υλικά που χρησιμοποιούμε βρίσκονται δωρεάν στη φύση. Οποιοδήποτε σπίτι θες να χτίσεις, είναι σωστό να έχει άδεια. Τώρα, σαν COB, καθαρά, το σπίτι αυτό δεν προβλέπεται από την ελληνική νομοθεσία ούτε από την πολεοδομία. Γιατί θεωρείται ότι το COB δεν μπορεί να φέρει φορτία. Χρησιμοποιώντας όμως έναν ξύλινο σκελετό ή έναν πέτρινο σκελετό, μπορείς να πάρεις μια κανονική άδεια, θεωρώντας ότι ο ξύλινος σκελετός φέρει τα φορτία και ότι το COB χρησιμοποιείται απλά για πλήρωση. Το σπίτι απαιτεί τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που εμείς επιθυμούμε να τοποθετήσουμε. Το ερώτημα είναι κατά πόσο εμείς θέλουμε να γεμίσουμε ένα σπίτι, ας πούμε, με ηλεκτρικές συσκευές, ενεργοβόρες, ή θέλουμε να ζήσουμε μια ζωή κατασπαταλώντας τη λιγότερη δυνατή ενέργεια. Ένα σπίτι από COB δεν χρειάζεται κλιματισμό, όταν φυσικά είναι χτισμένο σωστά, με βάση τη βιοκλιματική αρχιτεκτονική, γιατί έχει την ικανότητα, το υλικό έχει μεγάλη θερμοφορτικότητα και μπορεί να κρατάει μια σταθερή θερμοκρασία χειμώνα και καλοκαίρι, που είναι αρκετά καλή για να ζήσουμε μέσα σε αυτό. Το πιο όμορφο είναι να φτιάξεις τα σχέδια μόνος σου, να σχεδιάσεις εσύ το χώρο που θέλεις να ζεις. Αυτό είναι το ιδανικό, που είναι και κάτι πάρα πολύ απλό, αν το κρατήσεις σε ένα μικρό μέγεθος. Η συλλογική εργασία που χρειάζεται για να χτιστεί ένα τέτοιο σπίτι είναι καταρχάς μια πολύ όμορφη διαδικασία. Δηλαδή, πέρα από το ότι κατασκευάζουμε κάτι, περνάμε και πάρα πολύ ωραία όλοι μαζί, έχοντας ένα κοινό σκοπό. Τον επόμενο καιρό στο Δήμο Μελιβίας και με τη βοήθεια του Δημάρχου του κ. Γκουντάρα, ετοιμάζεται ένα πρότυπο οικοχωριό, χτισμένο
μέσα στα πλαίσια της φυσικής δόμησης και της βιοκλιματικής αρχιτεκτονικής, όπου οι άνθρωποι θα μπορούν να ζήσουν πιο κοντά στη φύση και πιο συμβατά με το περιβάλλον. Είμαστε κομπλεξικοί, φίλε. Και μην φύγετε, μετά το διάλειμμα, ο Καραγιώζης αρχιτέκτονας.